Ο Αστέρα Σταυρού με πολλέ και σημαντικέ απουσίε αναδείχθηκε ισόπαλο χωρί γκολ για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην έδρα του. Αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Σβορώνο για την πέμπτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική. Στο 7 ο Νάτσο Ροντρίγκεθ συνδυάστηκε ωραία με τον Αλεξίου. Ο Ισπανό από πλάγια θέση σούταρε με τον ζωγράφο να αποκρούει στην πρώτη αξιόλογη στιγμή του μάτ. Στο 21 ο Λάπα εκτέλεσε το φάουλ για του Κακό διώξιμο. από τον Μιστρίδη. Η μπάλα έφτασε στον Αλεξίου που έκανε το ο ζωγράφο μπλόκαρε. Τρία λεπτά μετά, Έντονα παράπονα από του ανθρώπου του Σταυρού για πέναλτι στον Αντωνόπουλο από μαρκάρισμα του Κοτσιόπουλου. Ο διαιτητή Τσίτζα του Συνδέσμου Θεσσαλία άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο 30, σέντρα του Κυρτέγου για τον Δεμίρ Τζόγλου, που αν και ξεμαρκάριστο δεν κατάφερε να πιάσει καλά την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τσάμι. Στο 42, ωραία συνεργασία των παιχνών του Βαγγέλη Λέντα, σου του Αλεξίου, το οποίο όμω θα έπρεπε να είναι πιο δυνατό, πλόκαρο ζωγράφο στη δεξιά γωνία του. Στο επόμενο λεπτό. Ο Κυρτέγος βρήκε το Δεμιρτζόγλου, αυτό σούταρε και ο Τσάμι μπλόκαρε. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρου, η ομάδα από τον Όμο Πιερία απειλήσε με σού του Κυρτέγου που πέρασε λίγο out. Στο 48 Άντας κυπεδούχοι ζήτησαν φάλου στον Νάτσο Ροντρίγκεθ, ο διαιτητή έδειξε παίζεται και οι παίχτε του Βορώνου βγήκαν στην αντεπίθεση. Ο Κυρτέγο πέρασε την πάσα στον Μπατζόνι που στο τέταρτο τέτ νικήθηκε από τον Τσάμι. Στη συνέχεια σούτρα από τον Κυρτέγο, η μπάλα κόντρα στον Αυγουστάτο και μετά ο Μαργαρίτη απομάκρυνε πάνω στη γραμμή. Αμέσω μετά corner για τον Σβορώνο και εκπληκτική επέμβαση του Τσάμι στην κεφαλιά του Κυπαρίσι. Στο 56, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα τη Φθιότητα όταν ο Αλεξιό από την πάσα του Αντωνόπουλου βρέθηκε απέναντι από τον ζωγράφο και πλάσαρε out. Στο 63 από τη λάθος μεταβίβαση του Νάτσο Ροντρίγκεθ, οι παίχτες του Σβορώνου βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο. Δημήτζογλου μέσα στην περιοχή έκανε τις προσπίσεις και σούταρε out. Δύο λεπτά μετά κόρνερ για τον σβορόνο, κεφαλιά από τον Δημητρίου με την μπάλα να περνά έξω. Στο 66ο λεπτό βρήκε το χώρο για το σούτ, το δοκίμασε και έσλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του ζωγράφου. Σημαντική στιγμή για τη μακεδονική ομάδα στο 71ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Μπατζόνη έβγαλε τον Κυρτέγο απέναντι από τον Τσάμι, ο αρχηγό του Βορώνου Σούταρε και ο τροματοφύλακα του Αστέρα απέκρουσε και κράτησε το 0-0. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκιο αποτέλεσμα τώρα. Εντάξει, το αποτέλεσμα ήρθε 0-0 γιατί εμεί δεν είχαμε αποτελεσματικότητα καθαρά. Υπήρχαν δύο όψει στο παιχνίδι. Ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο, το οποίο η ομάδα μου ήταν πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ο αντίπαλο, σίγουρα και αυτό είχε τη φάση του, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ε, έχει ένα γήπεδο ε, το οποίο το ξέρει. Και εγώ θέλω να δώσω χαρτίρια και σε όλου του χριστιανού που αγωνίστηκαν σήμερα. Είναι ντροπή να γίνονται παιχνίδια το 2023 σε τέτοια γήπεδα. Ε, αλλά δυστυχώ αυτέ είναι οι καταστάσει, εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, σα λέω ότι ε, στο δεύτερο μήχρο μία ομάδα, η υπήρχε με στο γήπεδο. Ο αντίπαλο απλά μα παρακολουθούσε. Αλλά όταν κάνει ε, 5-6 τέτα τέτ και δεν μπορεί να το βάλεις τα βάλει την μπάλα στα δίχτυα, μοιραία νομίζω το αποτέλεσμα ε, ήρθε στο 0-0. Ε, ε, δεν έχω παραπονά από του παίκτε για το δεύτερο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο όμω ήμασταν ε, ε, αλλού και δεν ήμασταν στο γήπεδο. Ε, να δώσει χαρακτήρα στον αντίπαλο για την ε, μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε, ειδικά στο δεύτερο μήνα που του πιέσαμε πάρα πολύ. Όπω εξελίχθηκε το παιχνίδι, προφανώ είμαστε ικανοποιημένοι με την ισοπαλία, δεν το συζητάμε. Ε, κάποιοι τα λένε προβλήματα. Εγώ θα το πω ευκαιρία για κάποιου παίχτε να μα δείξουν ότι μπορούν να μα βοηθήσουν. Προδείξαν. Ε, νομίζω κατά μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι το έδειξαν τα παιδιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι υπόλοιποι παίχτε έχουν 6-7 παιχνίδια στα πόδια του και αυτοί μπορεί να ήταν το πρώτο ή έχουν παίξει 20 λεπτά, τέταρτα. Οπότε είναι δύσκολο να βρει ρυθμό. Ε, εντάξει, όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Ε, είχαμε και τι ευκαιρίε να πετύχουμε γκολ. Ε, στο δεύτερο, βγάλαμε μια κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θα μου πει και ο αντίπαλο Αλλά σίγουρα εκεί, εκεί μα έλειψαν τα παιδιά που δεν είχαμε σήμερα, γιατί δεν είχαμε τη βοήθειά τους να δώσουμε λίγο ε, ξανά ρυθμό στην ομάδα, να την ξεκουράσουμε, να την φρεσκάρουμε. Ε, εντάξει, νομίζω όμως ότι είχαμε και το δοκάρι, είχαμε και τις ευκαιρίες κι εμείς, φυσικά και τα παιδιά κάνανε κλασικές ευκαιρίες, αλλά και ο τερματοφυλάκας παίζει και το δοκάρι είναι στον παράγοντα τύχη, οπότε μπορώ να θεωρήσω ότι το 0-0 είναι ένα δίκιο αποτέλεσμα.